Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα ολόκληρο ταξίδι για να φάμε ένα και μόνο σουβλάκι. Τι εννοώ με αυτό, έχω κλείσει εισιτήρια. Για πού? Αν δεν κάνω λάθος, για Κρήτη, Ηράκλειο. Έκλεισα απλά εισιτήρια για να κάνω το συγκεκριμένο ταξίδι, το συγκεκριμένο βίντεο. Θα πάμε να φάμε ένα ολόκληρο σουβλάκι κάτω στην Κρήτη. Και λέω να δοκιμάσω και ένα εδώ για να συγκρίνουμε και την κατάσταση Αθήνα-Κρήτη. Τι λες εσύ? Το λέει, φίλε. Το λέει, ωραία. Τα εισιτήρια αυτά δεν ήταν και φθηνά. Θα σας πετάξω μια screenshot εδώ πέρα να δείτε πόσο κοστίζανε. Αλλά δεν μας νοιάζει καθόλου να βγει το βίντεο. Κάντε ένα like αν σας αρέσει, subscribe αν δεν subscribe και αν θέλετε και άλλα τέτοια βιντεάκια. Πάμε να σας δείξω πρώτα τις βαλίτσες. Και εδώ, όπως βλέπετε, έχω φτιάξει τις βαλίτσες μου. Έχω πάρει μια τσάντα και τη βαλίτσα του αεροδρομίου που έχω γεμίσει με ρούχα. Είναι τίγκα. Ελπίζω να με χωρέσουν. Το σπίτι είναι πάρα πολύ ακατάστατο. Το βλέπετε πώς είναι γενικά η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, δεν μας νοιάζει, έχουμε ετοιμαστεί. Πάμε τώρα να πάρουμε το σουβλάκι. Έλα, φτάσαμε. Θα σου πάρω και εσένα τίποτα, θες? Όχι, δεν πεινάω. Γεια σας. Μια πίτα, καλαμάκι, κοτόπουλο και πατάτες. Τίποτα άλλο μέσα. Πληρώσω. Πεινάω φουλ, φουλ όμως. Είμαι στην τουαλέτα η πολίτρια. Ναι, ναι. Καλά είσαι, ρε. Καλά, αργήσαμε, φουλ. Κοίτα πατέντα το μεταξύ, έχω βάλει το μικρόφωνο εδώ. Έκανα μια δοκιμή το σουβλάκι. Θα το κάνω και τώρα μπροστά σας για να το δούμε. Να σας είμαι ειλικρινής, έχει μια πολύ περίεργη γεύση το κοτόπουλο. Δεν ξέρω τι φάση, οι πατάτες ωραίες. Οι πατάτες τέλειες. Θέλω να δοκιμάσεις και εσύ, ρε Γρηγόρη, το κοτόπουλο. Να μου πεις και αν σου φαίνεται και εσένα περίεργο, γιατί εμένα προσωπικά φουλ. Δεν έχει μια περίεργη γεύση. Όχι. Πρέπει λίγο, γιατί εγώ με κρέσει με το φαγητό, ρε. No, no. Στα 10 θα του βάλω ένα. Σε 7 στα 10. Το θέλω λίγο περισσότερο ψημένο. Σαν μπρο, δώσε μου μια μπουκιά. Σαν μπρο. Α, θα το πάρεις όλο μαζί. Το ρούφιξ όλο, παιδιά. Μια βαθμολογία στα 10. Τι είπα, 7 στα 10. 7. Ναι, ναι. Και εγώ 7. Τώρα θα με δείτε την επόμενη μέρα. Θα τα πούμε λογικά στο αεροδρόμιο. Και πάμε να δοκιμάσουμε του Ηρακλείου. Μια μικρή παρένθεση εν τέλει. Το σουβλάκι βλέπετε ποιο το τρώει. No. Εμείς κάτω. Καλημέρα, ημέρα για Ηράκλειο. Σήμερα φεύγουμε. Έχω εδώ πέρα και τη βαλιτσούλα μου. Επέλεξα να πάρω και μεσημεριανή πτήση. Να πάω στο Ηράκλειο. Μπας και προλάβω να πεταχτώ και Ρέθυμνο. Να δω και τους γονείς μου. Θα δείξει τώρα αν θα προλάβω να το κάνω και αυτό. Παρ' όλα αυτά πηγαίνουμε σιγά σιγά. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, πίστε. Τι είναι Λόσκι? Ήρθα να με δει. Κολόσχης εδώ πέρα, ήρθα να το δω. Προκολόσχης. Ωραία, τον ξαναδώ σε δύο εβδομαδούλες. Σε δύο εβδομάδες. Κατάλαβα, πας πάλι, θα πάρεις λεφτά. Θα σου λείψω, το ξέρω. Ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα σου, για το όλα αυτά τα χρόνια. Σου ευχαριστώ, πρέπει. Εκτός και μην τίποτα με το αεροπλάνο και την κάνω. Φαντάζεσαι. Και φύγω. Ελπίζω να μ' ακούτε καλά. Μόλις έφτασα. Χίλιες φορές μετρό, αλήθεια σας λέω. Δεν ξαναπαίρνω ταξί. Ήταν ό,τι καλύτερο η εμπειρία. Έχω έρθει πάρα πολύ νωρίς, είναι αλήθεια. Έχω ένα διωράκι μέσα στο mail να περιμένω. Λοιπόν, δεν τράβηξα πολλά γιατί μόλις κάθισα. Γίνανε μερικές μαλακίες μέχρι να μπω. Αρχικά είχαμε θέμα με το εισιτήριο στην αρχή. Δεν ξέρω τι φάση, αλλά δεν μου το επιβεβαίωναν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς. Για την ακρίβεια, είχαμε θέμα με τη θέση. Με έβγαζε λέει stand-by, ενώ εγώ είχα κλείσει θέση και έπρεπε να πάω στα γραφεία της Aegean να καθίσω εκεί να περιμένω. Και να δούμε τι θα κάνουμε με το εισιτήριο. Εν τέλει το λύσαμε, γι' αυτό είμαι και στην πύλη μου τώρα. Έχω έρθει full νωρίς. Πραγματικά θέλω να δοκιμάσω σουβλάκι από την Κρήτη μετά από 5 μήνες. Καλά, από το Ηράκλειο έχω κάτι χρόνια να φάω. Αν εν τέλει πάω Ρέθυμνο, θα φάμε και από εκεί λογικά. Θα δω, ίσως περάσω και πάω. Μέχρι στιγμής, εκτός από όλα αυτά και τα λοιπά, με τον ηλεκτρικό, με το μετρό, θα τέλεια. Η διαδρομή θα γίνεται πάντα έτσι, πραγματικά δεν αξίζει το ταξί. Αυτά τώρα θα καθίσω να ράξω, ίσως φάω και κάτι. Και φύγαμε μετά για το Ηράκλειο να δοκιμάσουμε και εκεί πέρα το σουβλάκι. Η φάση είναι άραγμα. Δεν ξέρω αν ακούτε κιόλας, αλλά όλοι ψάχνουμε την πύλη μας γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμη. Επειδή πετάω 1 και 4 και η ώρα είναι αυτή τη στιγμή 11 και 4, δεν έχει ανοίξει ακόμα η πύλη και απλά έχω καθίσει ένα τυχαίο, πώς λέγεται αυτό, χώρο αναμονής. Είναι κρίμα να κάνω ολόκληρη πτήση για ένα σουβλάκι και να μην πάω Ρέθυμνο, να δω και τους δικούς μου. Οπότε θα την κάνουμε λογικά την παλικαριά. Μόλις φτάσω, θα σας ενημερώσω εκεί σίγουρα. Τώρα κάθομαι και κάνω βόλτες αυτή τη στιγμή στους διαδρόμους. Η πτήση μου είναι αυτή εδώ κάτω-κάτω και ανακοινώνεται. Και 5. Κοντεύει η ώρα που να είναι. Κάνω βόλτες και απλά βλέπω και τα business class πώς είναι. Οι θέσεις των διακεκριμένων προσώπων που έχουν πληρώσει. Line, πάω να καθίσω στις θεσούλες μου εγώ τώρα. Ξεκινάω, πάμε για το σουβλάκι. Φεύγουμε. Σου έρχομαι, σουβλάκι. Πάει αυτό Ρέθυμνο. Πάει Ρέθυμνο αυτό. Από εκεί περνάει. Α, ναι.
Και ας είμαι χάλια, ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Ήρθα, κατέβηκα, μ' είχε κάνει μια κλίση μάνα μου. Δεν το είχα σηκώσει γιατί ήμουν στο αεροπλάνο, δεν είχα σήμα. Βλέπω την κλίση, την παίρνω πίσω, μου λέει ανησύχησα και τα λοιπά. Της λέω μαμά, ήρθα Κρήτη. Τρελάθηκε, μου λέει τι λες Νίκο, της λέω ναι μαμά. Και ήρθα για ένα βιντεάκι. Και μου λέει δεν θα έρθεις καθόλου από εδώ, λέω θα έρθω. Και εν τέλει αποφάσισα να πάμε στο Ρέθινο να φάμε το σουβλάκι. Γιατί εδώ πέρα γίνεται πραγματικά τη πουτίνα. Έβρεχε φούλο το κατέβηκα, πήρα κατευθείαν ταξί να με φέρει στο κτέλ και να φύγω να πάω να φάω στο Ρέθινο το σουβλάκι. Οπότε κλάιν α πούμε, ποια η διαφορά. Τώρα έχω καθίσει, έχει ρεμίσει ο καιρό, αλλά έβρεχε φουλ. Η μάνα μου τρελάθηκε και λογικό, θέλω να δω αντιδράσεις. Όταν θα τη δω, μου είπε θα έρθει να με πάρει από το κτέλ. Τι κάνω, μαμά, δεν δουλεύει, δεν πειράζει, λέει θα φύγω νωρίτερα, θα έρθω. Λέω γεια σου, ρε μάνα, γιατί μπορεί να βρέχει και στο Ρέθινο, δεν έχω ιδέα. Πάντω τη είπα θα έρθω και επειδή ήρθα για βίντεο, θα με πα κατευθείαν να φάω σουβλάκι. Οπότε λογικά θα πάω με τη μάνα μου για σουβλάκι. Μάνα! Καλώ σα βρήκα. Τι γίνεται? Καλό μωράκι, με εσύ. Καλά. Πάει. Καλά. Πώς το βλέπεις που ήρθα? Τέλεια, δεν το πιστεύω. Εγώ ξέρεις γιατί ήρθα. Ναι. Ήρθα για ένα βίντεο εδώ. Θέλω να πάω να πάρω ένα σουβλάκι τώρα και θα σου εξηγήσω μετά γιατί. Εντάξει. Εντάξει, φτάσαμε. Ναι. Θα κατέβω να το πάρω εγώ ή εσύ? Εσύ. Πάω εγώ. Περίμενε να σε λεφτά. Έχω λεφτά, σε παρακαλώ. Εντάξει. Τι? Εγώ. Ο. Εγώ. Γεια σου, μάνα. Σε σας παραγγέλνω. Ναι, ελάτε. Μία πίτα, πατάτες, κοτόπουλο, καλαμάκι. Μόνο πατατούλες? Ναι, ναι, αυτό. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γρήγορος ο γιος σου, μάνα. Γρήγορος. Σουβλακάρα. Έχεις κανένα φως εδώ? Στο σπίτι θα τη φά, θα το φά. Σπίτι. Πού, εδώ? Καλά, στο σπίτι. Αγάπη μου, αλεσόρις, μωρούλι μου, πού λείψες? Τόσο πολύ ρε μάνα. Ναι, πολύ αγάπη. Ήθελες κατά βάθος να έρθω? Ναι, πολύ, να σ' αγγίξω. Θα ανοίξεις εσύ να χτυπήσω? Γεια σκυλιά! Τι γίνεται? Τραβάς βίντεο, ε? Τραβάς βίντεο, δε. Δεν σε τραβάω εσένα, μην αγχώδεσαι. Τι γίνεται? Αποθήκη μου το κάνετε το δωμάτιο? Πες εδώ. Μια αποθήκη. Μάλιστα. Και εννοείται εγώ δεν ξεχνάω σουβλακάκι. Αυτό είναι. Πω. Μην τα απλά πως είναι. Αυτό εδώ είναι σουβλάκι. Τέλος. Like, subscribe, μην ξεχάσετε να βάλετε. Και γράψτε μου κάτι στα σχόλια. Να μείνω ή να φύγω από το σπίτι. Να μείνω ή να φύγω από το Ρέθινο. Να γυρίσω Αθήνα ή όχι. Γράψτε μου κάτι στα σχόλια και εγώ θα το κάνω. Φιλιά.